Σπουδαίο παιχνίδι για την 7η αγωνιστική της Α1Ε ήταν αυτό των Κρουσών ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Εργοτέλη, με τις δύο ομάδες να θέλουν την νίκη για να παραμείνουν στις πρώτες θέσεις, με τους γηπεδούχους να έχουν την πρώτη ευκαιρία και μάλιστα διπλή με Ανογιαννάκη και Παπαδιό, αλλά το πρώτο γκολ να έχει κυτρινό-μαύρο χρώμα με τον Κατσικοκέρι να αξιοποιεί την ασίστ του Γκόμες και να κάνει το 0-1 στον Κρουσόνα. Μάλιστα αυτό ήταν το πρώτο γκολ του έμπειρου επιθετικού μετά την επιστροφή του στον Εργοτέλη. Λίγο αργότερα υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς ΠΑΟΚ, ζητώντας από τον διαιτή Ζαφίρη πέναλτι σε ανατροπή του Μανουσάκη, με τον ίδιο να έχει και μια σημαντική ευκαιρία, στέλνοντας με κεφαλιά την μπάλα out μετά από εκτέλεση φάουλ του Ανογιαννάκη. Το δεύτερο ημίχρονο πάντως εξελίχθηκε σε μονόλογο για τον Εργοτέλη, με τον Νίκο Κατσικοκέρι να βρίσκει ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα στο 58 λεπτό για το 0-2. Στο 73 ο Μύρων Γιακουμάκη σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ, βλέποντας εκτός θέση τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ και στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα σχεδόν από το κέντρο. Και το τελικό 0-4 διαμόρφωσε στην αμέσως επόμενη φάση ο Γκόμες σε αντεπίθεση μετά την πάσα του Κατσούρη. Ο Εργοτέλης με αυτή την μεγάλη νίκη πάτησε στην κορυφή της Α1Ε μαζί με Αλμυρό και Χερσόνησο, με τον ΠΑΟΚ να γνωρίζει την πρώτη του φετινή ήττα και να χάνει έδαφος στο βαθμολογικό πίνακα. Εμείς αυτό που έχουμε πει κάθε Κυριακή, δεν έχουμε πει ούτε για τίτλους, δεν έχουμε πει ούτε μηνύματα, δεν έχουμε πει τίποτα και δεν στέλνουμε τίποτα. Εμείς αυτό που θέλουμε να βλέπουμε είναι αυτές οι εμφανίσεις, που σίγουρα δεν μπήκαμε καλά στο πρώτο 15 λεπτό, 20 λεπτό θα έλεγα, μέχρι να βρούμε λίγο και εμείς τα πατήματά μας, δηλαδή με τους σχηματισμούς του αντιπάλου, να το προσαρμόσουμε και εμείς το κομμάτι απάνω στον αντίπαλο. Αλλά πιστεύω ότι είναι σίγουρα μια μεγάλη νίκη ενός αντιπάλου που όλοι ξέρουμε τι εστί Κρουσόνας, τι εστί ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι από τα μάτς που στραβώνουν και συνεχίζουν να πηγαίνουν ανάποδα καθ' όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού. Ο Εργοτέλης κατάφερε, εκμεταλλεύτηκε με την εμπειρία του και την ικανότητά του, εννοείται, και προηγήθηκε στο σκορ, πήρε το ψυχολογικό προβάδισμα, διαχειρίστηκε τον αγώνα όπως νομίζω έπρεπε. Εμείς δεν αντιδράσαμε, αφήσαμε το μάτς, το παρατήσαμε, με αποτέλεσμα να έρθει αυτή η βαριά ήττα.